Όχι, καταρχάς, να θυμίσω ότι μιλάμε για μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και το λιμενικό σώμα, και χαίρομαι που ακούω τον Άβαρχο να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, διότι συνάδελφοί του και συνυποψήφοι του στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εντελώς διαφορετική γραμμή, δυστυχώς. Έβγαλα από την αρχή συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τις ώρες και τις επιχειρήσεις και τις απαντήσεις που είχαν από τον κυβερνήτη του σκάφους για τη βοήθεια που έσπευσαν να δώσουν όταν μπήκε πλέον το πλοίο στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια και το λιμενικό αλλά και συνολικά η κυβέρνηση έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Θυμίζω ότι παραλάβαμε περίπου 45.000 ανθρώπους στα νησιά εγκλωβισμένους σε 121 κέντρα υποδοχής μεταναστών. Σήμερα είναι 33 τα κέντρα μεταναστών και είναι μόλις 4.000 στα νησιά. Παραλάβαμε 200.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου από ανθρώπους στιβαγμένους στο έσχος της Μόριας και της Ιδωμένης. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε Μόρια ούτε Ιδωμένη. Υπάρχουν αξιοπρεπείς δομές και πολύ λιγότεροι μετανάστες εντός των συνόρων και μόλις 20.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου σχέση με 200.000 παραλάβαμε. Άρα λοιπόν έχουν γίνει τεράστια βήματα. Και οι ζωές οι οποίες έσωσαν και στα ανοιχτά της Πύλου, 105 ζωές που σώθηκαν από τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού, αλλά και όλες τις ζωές που σώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και επί δικών μας ημερών και επί ημερών προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαξιώνεται από κανέναν. Κύριε Έτσι, να απαντήσω τελευταίο σχόλιο, μου επιτρέπετε, και στον κύριο Κωνσταντινόπουλο για το θέμα της, της έλλειψης χεριών, ας πούμε, στην ελληνική οικονομία. Ναι, προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά για μας το δημογραφικό, η δημογραφική κρίση, η απάντηση αυτό δεν είναι η μετανάστευση. Είναι οι ελληνικές οικογένειες να μπορούν να γεννούν περισσότερα παιδιά. Και άρα λοιπόν θα υπάρξει ένα Υπουργείο Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής. Τότε γιατί το λέτε, κύριε Κυρανάκη? Τότε γιατί το λέτε, εσείς το λέτε? Ένα λεπτό. Αυτό εσείς τα λέτε. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι. Θα υπάρξει ένα Υπουργείο Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής που θα βάλει στο επίκεντρο την πολυτεχνία και τις οικογένειες που σήμερα επιλέγουν παρά την κρίση να κάνουν περισσότερα από τέσσερα παιδιά.